να ανοίξει το σύστημα ο ΠΚΠ για να δούμε τι συμβαίνει, ζητούν οι αγροτικές ενώσεις του νησιού. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Χανίων, Χαρίλαος Βλαζάκης, ζητά μέσω της ΕΘΕΑΣ, της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, να δώσει το πράσινο φως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να ανοίξει το σύστημα, καθώς χιλιάδες παραγωγοί είδαν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους από τις επιδοτήσεις και θέλουν να μάθουν το γιατί. Είναι ένα μεγάλο μέρος των παραγωγών που επήραν τα αναμενόμενα και ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος παραγωγών που πήρανε πολύ λιγότερα από αυτά που περιμένανε. Μπορούμε να μπούμε λοιπόν με τους κωδικούς του TaxisNet στο σύστημα και να δούμε τι χρήματα πήρε ο κάθε παραγωγός. Δεν μπορούμε όμως να γνωρίζουμε για ποιο λόγο πήρε αυτά. Καταλάβετε. Στο σύστημα για εξατομίκευση για τον κάθε παραγωγό ειδικά δεν μπορούμε να έχουμε. Ενώ πριν τα βλέπατε, κύριε Βλαζάκη. Βεβαίως, πριν ας πούμε τα προηγούμενα χρόνια, άμεσα μετά από 2-3 μέρες μπαίναμε στο σύστημα και γνωρίζαμε ακριβώς τι έχει συμβεί με τον κάθε παραγωγό. Όπως έχει υποθεί, είναι πολλοί εκείνοι οι παραγωγοί που φέτος έπεσαν κάτω από τα 250 ευρώ και δεν είδαν χρήματα στους λογαριασμούς τους. Όμως, αν αυτό οφείλεται σε λάθος, θα πρέπει να το γνωρίζουν για να μπορέσουν να προχωρήσουν σε ένσταση και να το διορθώσουν. Μόνο στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Χανίων ανήκουν περίπου 11.000 παραγωγοί, αρκετοί από τους οποίους είδαν φέτος λιγότερα χρήματα. Να σκεφτείτε ότι πολλοί παραγωγοί, εκεί με τα βοσκοτόπια και όλα αυτά, από το 21 είναι απλήρωτοι. Και δεν γνωρίζουμε το γιατί, δεν γνωρίζουμε καν αν θα πληρωθούν. Δεν έχετε πάρει απάντηση ακόμα δηλαδή σε αυτά τα λάθη. Είναι παραγωγή από το 21 απλήρωτη και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν θα πληρωθούν. Και αν δεν πληρωθούν μέχρι τα Χριστούγεννα, από το νέο έτος αρχίζει νέα ΚΑΠ και αυτά τα χρήματα τελειώσανε. Δεν θα πάρουν τίποτα πια. Η διόρθωση των λαθών είναι πολύ σημαντική γιατί με βάση τη νέα ΚΑΠ στις δηλώσεις ΟΣΔΕ του 2023, όποιος παραγωγός δεν περιλαμβάνει κάποια δράση οικολογικού σχήματος, θα δει άμεσα τις επιδοτήσεις του να μειώνονται κατά 25%. Και να παίρνουμε και εμείς, ας πούμε, οι οργανώσεις τηλέφωνα και να μην υπάρχει ανταπόκριση. Ο κύριος Βλαζάκης τέλος καταλήγει στο ότι δεν πρέπει να πρόκειται για μεθόδευση για αυτή την καθυστέρηση στο άνοιγμα του συστήματος, ωστόσο ο ΠΚΠ πρέπει να δραστηριοποιηθεί πριν εκπνεύσουν για τους παραγωγούς οι προθεσμίες. Ίσως, ας πούμε, να μην στον ΠΚΠ να πρέπει, ας πούμε, να δουλέψουν λίγο περισσότερο, να δουν τα πράγματα πιο ζωντανά, ναι, ούτως ώστε να δώσουν λύσεις. Μάλιστα. Διότι, τι να πω τώρα εγώ, μέσα σε 3 χρόνια έχουν αλλάξει 2-3 διοικήσεις στον ΟΠΚΕΠΕ. Κάτι δεν πάει καλά λοιπόν. Έτσι δεν είναι?